Έχουμε όμως πληροφορίες από τον Υπουργό Άμυνα τη Σερβία. Η Κορίνα Γεωργίου έχει το ρεπορτάζ. Κορίνα. Όπως διευκρίνησε ο κ. Στεφάνο Βιτσλένα, τελικός προορισμός του αεροσκάφου ήταν η Ντάκα του Μπαγκλαντές με ενδιάμεσου σταθμούς του Αμάν και το Ριάτ. Δήλωσε επίσης ότι το φορτίο του αεροσκάφους αποτελείται από εκπαιδευτικά βλήματα όλμων που εξήγαγε σερβική ιδιωτική εταιρεία, διαβεβαιώνοντα πω αυτή η διαδικασία εξαγωγή των πυρομαχικών ήταν νόμιμη και είχε την έγκριση του Σερβικού Υπουργείου Άμυνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κορίνα Γεωργίου.